Πάμε γρήγορα να δούμε, γιατί έχουμε τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Τον Ανδρέα Μικρούτσικο να βγαίνει και να ταχώνει άγριες στο Γιώργο Λιάγκα. Να λέει ότι ο Γιώργος Λιάγκας τι είναι, στην ουσία. Ότι είναι ψεύτης, ότι και πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Με πολλές σκληρές κουβέντες. Δεν είχε δημιουργηθεί τεράστια ιστορία. Μίλησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Γιώργο Λιάγκα. Πραγματικά όλοι απόρρισαν και λένε, μα τι ξέσπασμα είναι αυτό το Ανδρέα Μικρούτσικου κατά του Λιάγκα. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει πει ο Γιώργος Λιάγκας. Ο Γιώργος... Για να πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί είναι ολόκληρη ιστορία τώρα τι ακριβώς. Εγώ θέλω να δω Μικρούτσικο. Έχουμε το Μικρούτσικο τώρα. Ναι, ναι, το έχουμε. Εγώ θέλω να δω το Μικρούτσικο. Πάμε να ακούσουμε το Μικρούτσικο. Τι λέει ο Μικρούτσικος, ναι. Παρακαλώ. Ότι εκείνη με τον Νίκο έδιωξαν τον Πάνο Καλίδη, γιατί κάτι τέτοιο πάνε. Α, πολύ σωστά. Γιατί την Παρασκευή έκανε το γύρο του διαδικτύου μία πληροφορία που ήθελε ουσιαστικά αυτούς τους τρεις, δηλαδή τον Νίκο, τον Τζέιμς και την Άννα Μαρία, να απέτησαν. Και λέω τη λέξη απέτησαν γιατί αυτή ακριβώς υπόθηκε. Από την Ατζούν Μίδια και από την παραγωγή του παιχνιδιού να αποχωρήσει ο Πάνος Καλίδης. Η Άννα Μαρία λοιπόν έχει την απάντηση αποκλειστικά μόνο. Ωραία, εδώ. Για να δούμε τι μας είπε. Για τον Νίκο, μια αφιέρωση για τον Νίκο. Μου είχε λείψει πάρα πολύ και είπαμε να κατέβουμε παρέα. Έχεις ένα έρθει στη Ρόδο? Όχι, έρχομαι πρώτη φορά. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν. Πες μου λίγο, όσον αφορά τα παιδιά που έχουν παραμείνει μέσα, ποιον βλέπεις τελικό αυτή τη στιγμή? Ειλικρινά δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Έβλεπα τον Τζέιμς, τώρα περιμένω τον Νίκο. Ακούστηκε ένα ρεπορτάζ τώρα τελευταία ότι εσύ, ο Τζέιμς και ο Νίκος είχατε κάποια στιγμή πει στην παραγωγή ότι θέλετε να αποχωρήσετε αν δεν φύγει ο Πάνος ο Καλίδης. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ναι, το άκουσα και εγώ προς εκπλήξη μου, αλλά πριν προλάβω να πάρω θέση, είδα ότι πήρε θέση ο ίδιος ο Πάνος ο Καλίδης και το διέψευσε και είπε τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς μπορεί να βγει και κάτι έξω προς το έξω, κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει δηλαδή κάτι τέτοιο? Όχι, νομίζω ότι... Πόσο καιρό θα μείνει στο νησί μας? Θα δούμε. Θα πάμε στα καλά, στα χαρούμενα. Θα δούμε. Δεν έχω κλείσει εισιτήριο επιστροφής. Μάλιστα. Θα περνάμε στον Νίκο να έρθει μάλλον. Θα το περιμένω τον Νίκο. Τελικά πώς και ότι πήγες είδες γονείς του Νίκου, ισχύει? Γνώρισα τους γονείς του Νίκου, απλά δεν τους γνώρισα όταν ακούστηκε ότι πήγα. Πήγα πολύ αργότερα. Μάλιστα. Είμαστε στο βασίλειο του Ράδιο Αρβίλα. Ναι, ναι. Όταν και εγώ το διάβασα, κράταγα πολύ μικρό καλάθι. Γιατί ο καθένας μπορεί να πει το οτιδήποτε. Σωστά. Συνάδελφός σας σε πρωινό το έκανε αυτό. Ναι. Ο κύριος Λιάγκας ναι. Το έκανε. Ένα λεπτό. Το ότι βγαίνει ο Καλίδης και το διαψεύδει. Τελείωσα. Τελεία και παύλα, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Να ακούσουμε τίποτα. Όμως, κοιτάξτε. Είναι... Αντρέα μου, συγγνώμη, να ακούσουμε τύπο Καλίδης για να είμαστε ακριβείς και συνεχίζουμε. Για να ακούσουμε τύπο Πάνος Καλίδης. Φίλοι μου, γεια σας. Κάνω αυτό το βίντεο γιατί μετά από πολλά μηνύματά σας αναγκάστηκα να βγω να σας απαντήσω για τις συνθήκες που έφυγε το Survivor. Ακούστηκε ότι η παραγωγή με έδιωξε κατόπιν απέτησης κάποιων συμπαικτών μου. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το Survivor έφυγε γιατί κουράστηκα ψυχολογικά, σωματικά. Ψυχικά, μου λείψε πολύ η οικογένειά μου. Έχω να θυμάμαι πάρα πολλές καλές στιγμές, αλλά και κακές λόγω των συνθήκων. Γι' αυτό και επεδίωξα και βρέθηκα με όλα τα παιδιά που έχουν αποχωρήσει και θα κοιτάξω να βρεθώ και με όσα αποχωρήσουν από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσε αυτό που διέρευσε να είναι μια άχρηστη ή, αν όχι άχρηστη, μέτρια πληροφορία. Ήτανε βαρύνουσα γιατί πάει να νοθεύσει αυτό το αίσθημα εκτίμησης και αγάπης που έχει το τηλεοπτικό κοινό απέναντι στο Τζέιμς και να πει ότι ξέρετε κάτι, αυτός εξήφαινε μέσα τις μεγαλύτερες ας πούμε συνωμοσίες. Άρα είναι φάουλ μεγάλο. Βέβαια. Και... Όχι, ναι, γιατί πας να αποδομήσεις... Όχι, το διέψεις ο Καλίδης δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Ναι, όχι, βέβαια, είναι ξεκάθαρο. Πας να αποδομήσεις δεν δύο αγαπητά παιδιά. Δεν είναι ο Καλίδης κολοτούμπας, δηλαδή... Όχι. Τα είναι τα κύριος, πράγματα. Έφυγε κύριος. Μερικές φορές δεν θέλει να πει. Τώρα βγήκε και έκανε βίντεο. Επί τούτου. Άρα τελεία και παύλα. Μάλιστα. Ναι, και είναι πολύ εύκολο να πεις ένα τσιτάτο. Για να σε αναπαράγουν. Γρηγόρη, κάποιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Σωστότατο. Γιατί εμένα μου αναμούχλευσε κάτι ο οποίος ένας απλός τηλεθεατής. Έχεις δίκιο, γιατί και εγώ το διάβαζα και λέω ρε λες, αυτά τα παιδιά συγγνώμη. Έκαναν τέτοια δουλειά μέσα σου, μένει κάτι. Αν δεν ζητήσει, αυτό ζητάω εγώ. Είναι θέμα ήθους πλέον.
Πολύ ωραία. Τι καταλάβατε, κυρία Λούρου μου, γιατί εγώ δεν κατάλαβα και πολλά. Με μπερδέψατε σήμερα που φτιάξατε το βίντεο. Ναι, να πούμε τι. Με μπερδέψατε. Βγήκε ο Γιώργος Λιάγκας. Ο τίτλος της εκπομπής με μπέρδεψε. Το βίντεο που βάλατε με μπέρδεψε. Ότι κοιμόμαστε όλοι με μπέρδεψε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Πείτε να καταλάβουμε τι γίνεται. Ωραία, για να καταλάβουμε. Ίσως να καταλάβει κάποιο και για να καταλάβουμε. Λοιπόν, βγήκε ο Γιώργος Λιάγκας. Γιατί ήταν σαν να κάτι είχαμε και το πετάξαμε. Βγήκε ο Γιώργος Λιάγκας. Και είπε ότι ο Πάνος ο Καλίδης έφυγε από το Survivor γιατί το ήθελε ο Τζέιμς ο Καφετζής, η Άννα Μαρία Βελή και ο Νίκος Μπαρτζής. Ότι αυτοί πήγαν στην παραγωγή και είπαν ότι δεν τον θέλουμε άλλο τον Καλίδη. Ναι. Βγαίνει ο Καλίδης και λέει: Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Βγαίνει και η Άννα Μαρία Βελή και λέει: Δεν είπαμε εμείς ποτέ τέτοιο πράγμα. Ναι. Ξαναβγαίνει ο Λιάγκας και λέει: Ότι εγώ το έχω τσεκαρισμένο και σίγουρο ότι έτσι ακριβώς έγιναν τα πράγματα και έχω κάνει ρεπορτάζ. Και βγαίνει ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος λοιπόν και λέει ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη ο Γιώργος Λιάγκας γιατί αυτά τα πράγματα που λέει δεν είναι σοβαρά και ότι αν δεν το κάνει ο ίδιος θα ζητήσω εγώ εκ μέρους του συγγνώμη. Και όλα αυτά για τον Καλίδη και για όλα αυτά που είναι στο Survivor. Ναι, ότι ήθελαν αυτοί οι τρεις τέλος πάντων ο Τζέιμς ο Καφετζής και η Αντί να βγει συγγνώμη ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος που το συμπαθώ και να πει πες Λιάγκα συγγνώμη που έλεγε στην άλλη χοντρή και έτσι έκανες bullying. Αντί να βγει και να πει. Ανδρέα Μικρούτσι και πες Λιάγκα συγγνώμη για την κοπέλα που γελοποιήσατε τότε στην εκπομπή σας στο Sky που υπήρχε ο ανώμαλος που ασέλγησε πάνω της. Ναι, βγαίνει ο Μικρούτσικος τώρα να πει, να ζητήσει ο Λιάγκα συγγνώμη γιατί, για το θέμα του Καλίδη. Μα αυτή είναι η σοβαρότητα της τηλεόρασης σήμερα. Αυτή είναι η σοβαρότητα της τηλεόρασης σήμερα. Να ζητάνε συγγνώμη και να έχουν θέμα τι, γιατί τι είπε ο Καλίδης και τι είπε ο ένας για ένα παλιό reality. Αν είναι δυνατόν. Πάμε να χάσουμε τη σημασία της συγγνώμης. Αντί να ζητήσουν όλοι αυτοί συγγνώμη για τα τοπήματα που έχουν κάνει εις βάρος ανθρώπων που έχουν πληγώσει και έχουν στεναχωρήσει και έχουν κάνει bullying. Μιλάμε τώρα για γελοιότητες. Γιατί για μένα γελοιότητες είναι όλα αυτά. Δεν έχουν τα κανάλια τι να κάνουν και ασχολούνται να μην πω με τι. Και μαζί με αυτούς και εμείς. Και καμιά φορά και με αυτούς και εμείς μαζί. Εδώ να λέμε τις αλήθειες. Και εμάς να πάρει μπάλα και τη δικιά μας την εκπομπή. Όλοι μπορούμε να παρασυρθούμε. Άλλο το να παρασυρθείς, άλλο το να αναμοχλεύεις σαν μυρικαστικό, σαν την Καμίλα, τα ίδια και τα ίδια. Άλλο το να πέσεις σε ένα τόπιμα, σε ένα σφάλμα, ναι, το καταλαβαίνω, το κάνουμε όλοι. Άλλο όμως να μυρικάζουμε. Να τρώμε τα ίδια μας τα κακά δηλαδή, που κάνει και η Καμίλα. Αυτό βλέπουμε να συμβαίνει. Τι να πω.